καλέσαμε στη Sele Moment TV. Σήμερα Guest Friday και μαζί μας έχουμε τον Jesus, Ιάννον Γιώργο Κυριάκου. Για να το γνωρίσουμε κι εμείς, αλλά για να σας το γνωρίζουμε κι εσάς, Γιώργο μου, με τι ασχολείσαι? Είμαι ηθοποιός, sorry, αν ξέρεις σας. Λοιπόν, είμαι ηθοποιός και stand-up comedian. Stand-up comedian, Παναγία μου, αρέσει και μου πάρα πολλά το stand-up comedian. Είναι της ποτέ ως τώρα. Αφού έκανα βίντεο στη Σέλεμο, με πότε να το... Έλα σου πω, το stand-up τώρα τελευταία παίζει πολλά. Εντάξει, υπήρχε ένα μέγα. Υπήρχε, αλλά τώρα εμπήχε στα τρέντ. Είναι η δόση από εμφάνιση. Ναι, εντρέντ τώρα αυτή τη στιγμή στην Κύπρο. Μίλα μας λίγο για το. Είναι η πρώτη φορά που ακολουθώ τρέντ. Από τι εμπνέεσαι, Γιώργο, για να γράψεις ένα stand-up? Που τα πάντα, που τη ζωή, ξέρω, δεν έχω συγκεκριμένη θεματολογία. Πιάνω από φιλοσοφικά πράγματα που με απασχολούν, μέχρι το σεξ, μέχρι απλές καθημερινές. Γιατί γυάλεις το μάτι σου? Στο σεξ. Στα φιλοσοφικά. Γιατί είναι φιλοσοφική πράξη. Με το εμπνέω εγώ. Okay, επειδή το κοινό του αναγκαστού που μας παρακολουθεί τώρα θα μπορεί από σπίτι, πού παίζεις? Ναι, όντως. Συνήθως τα αυτά comedy μου κάνουν τα στο δρόμο. Όχι, στο δρόμο. Στο δρόμο. Όχι, εννοώ. Τι? Πού παίζεις? Στο δρόμο. Μες στον δρόμο. Ναι. Τον Παράγκη στον δρόμο. Έχει το χειρότερο όνομα Παραγκίου ever. Δηλαδή είναι κλασική στιχομηθεία. Πού παίζεις? Στον δρόμο. Στον μπαρ στον δρόμο. Στον μπαρ. Άννα, δεν το καταλαβαίνω. Ονομάσα το στον δρόμο. Δηλαδή να πεις πού να πάω στον δρόμο. Ναι. Η οδός στον δρόμο. Που κιόλας όχι, να πρέπει να κάνει. Να πεις πού να πάει, να πάω στο δρόμο. Να πρέπει να πάει. Στο δρόμο. Γιατί ο τίτλος είναι στο δρόμο. Και ακολουθεί εξής στιχομηθεία. Ρώταμε, πού παίζει ο Γιώργος? Πού παίζει ο Γιώργος? Στο δρόμο. Ακριβώς. Ακριβώς. Και η θεματολογία σου, σύντος είπαμε, είναι το σεξ και τα φιλοσοφία. Είναι η σεξουαλική απελευθέρωση συγκεκριμένα. Κάνω στάνταρ, είναι η σεξουαλική απελευθέρωση. Άρα βοηθάς και παράλληλα τον κόσμο να απελευθερωθεί στον τομέα αυτό. Βέβαια. Και έτσι σίγουρα, ας πούμε, τώρα με κορονοϊό έχω κάνει 20 λεπτό στάνταρ να πω πράγματα. Αλλά είναι συνειδητό. Δεν θα πω να κάτσω να μιλήσω για τούτο. Αν δεν μου κάνει κάτι stimulate που μόνο του, δεν θα σκορδώ. Ετοιμάζεις κάτι δηλαδή. Ναι. Και να μαντέψουμε να παίξεις. Στο δρόμο! Κάτι που μου έμπνευσε τώρα με το stand-up comedy. Θεωρείς ότι κάποιος γεννιέται stand-up comedy ή το μαθαίνει στην πορεία? Θεωρώ ότι οποιοδήποτε από εμάς μπορεί να κάνει stand-up comedy. Ενώντας ένα show stand-up comedy. Όλοι έχουμε την αλήθεια μας, όλοι μπορούμε να την βάλουμε σε μια κομική δομή, να βγάλεις μια ώρα show, να είσαι ειλικρινή, να πεις τις ιστορίες σου, όλες τις συμβικά μας, αυτά τα πράγματα. Αλλά το να κάνεις καριέρα ως stand-up comedian, να είσαι για μένα που μετράς στην κοινωνία κάθε χρόνο, να βγάλεις τον υλικό, να περιμένεις όπως ένα που να πεις, έτσι είναι πολλά διαφορετικά. Αλλά και για να είσαι ένα σωστό stand-up comedian και ηθοποιός, βασικά τα του επαγγέλματος, πρέπει να ξέρεις πρώτα απ' όλα να εκτίθεσαι και να τσαλακώνεσαι, να με σε νοιάζει το πώς να φανεί η εικόνα σου προς τα κάτω. Γιατί η έκθεση είναι που να προσφέρει και γέλιο. Σίγουρα, για παράδειγμα, ας πούμε, εσείς σήμερα έχει τα μαλλιά σας πάνω έτσι όμορφα, ωραία, και εγώ παραπάνω σαν τις κουπέλες. Έτσι, όμορφος, σαλακώδικα. Να ρωτήσω, είσες ποτέ θεματολογία με καρχαρίες? Έτυχε. Να τύχει σήμερα. Γιατί η θεματολογία, η δική μας αγαπητό κοινό, έχει σχέση με καρχαρίες. Θεωρώ ότι να σου δώσω μια έμπνευση τώρα για το επόμενο σου stand-up comedy. Πάμε να δούμε. Το συγκεκριμένο βίντεο μας το έστειλε ο Ράιλι από την Αυστραλία με ένα χαριτωμένο ψαράκι να του τρώει την βαρκούλα του. Πήρα με ξύλο μου καλύτερα. Ναι, ναι, ναι. Μόνο και του λέω, what you doing, mate, τι κάνεις εκεί? Λες και είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο και απλά θέλει να το διώξει. What are you doing, man? Θα πούτσια ντράβηγες, στο. Μάρα μου το. Έφαν το ξύλο του καρχαρίας. Θα ήταν καλό να μπει σε θυματολογία σαν τα κόμεντι. Πήγε πήγαινα για ψάρεμα και όπως πήγαινα ψαρέψω, με ψάρεψε ένας καρχαρίας. Όχι. Εσύ να παίζεις που τα αλήθεια στον δρόμο. Και μιας και έχουμε τη θεματολογία με καρχαρίες, πάμε στο επόμενο μας βίντεο που είναι από τον Ιμπραχήμ από τις Μαλδίβες που κολυμπάει ελεύθερη κατάδυση με παρέ καρχαρίες. Με κουτουλίς ο Ιμπραχήμ. Κουτουλιά. Οξύμορο σχήμα να κολυμπάς με 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9... Τέλο πάντων, με πότε λέξει καρχαρία. Και αντί να σε φαν, να σε κουτουλάω καρχαρία. Μπορεί να είναι το ανάλογο του τα χάμ μπροφίστ. Ναι, ναι, ναι. Έλα, ρε Γιώργο. Μια και είδαμε και το τελευταίο μα βίντεο, θέλω να μα πει λίγα λόγια το πώ τα βρήκε αυτά τα βίντεο. Είχα μεγάλη ποικιλία θεματική. Ναι, αν ήταν ούλα για καρχαρίε. Ψάρωσες. Ναι, ψάρωσα. Ήταν πολλά ψαρωτικά. Και μια και επικρατεί έτσι ένα κόμικο κλίμα, θέλω και
εκ μέρου σου, ας πεις και εσύ ένα απόσπασμα από το stand-up comedy. Ναι, ναι. Punchline. Αν θέλετε και εσείς, βέβαια. Ναι. Γενικά έχω την τάση είναι όταν μου λέω να τους κάνω κάτι, να τα λέω τα χειρότερα μου τις παραπάνω φορές. Να συγκρατηθούμε. Οπότε πάμε ξανά τα χειρότερα. Βρίσκω πολύ ειρωνικό το γεγονός ότι σαν Κυπρέι, ας πούμε αν έχει κάποιος πρόβλημα και ένα λύτο, να πεις, μα να μπορεί να λύσει ρε το... Να μπορεί να λύσεις το... Το κυπριακό. Εν το μεσανατολικό μου ρε. Πόσο ειρωνικό είναι Κυπρέι να λέμε το μεσανατολικό. Φίλε, χρειάζεται να πάει σε άλλο γεωπολιτικό πρόβλημα, αν έχεις το δικό. Πιστεύεις αυτές στην Ευρώπη, κάνουν reference στο μεσανατολικό. Είμαστε το μεσανατολικό της Ευρώπης. Τα δυο σου ιδέες τσακώνονται, ας πούμε, ένα ζευγάρι, δηλαδή να τα βρείτε, να μπορεί να λύσετε το κυπριακό. Είμαστε το ανέκδοτο τους, ας πούμε. Όταν ένας Ιταλός θωρεί κάποιον να βάλει ketchup, πας σε μια πίτσα, δηλαδή ότι ketchup και πίτσα βρίσκουν τα όσο τα βρίσκουν οι δυο κοινότητες. Ένα χειροκρότημα στον Γιώργο. Ένα χειροκρότημα στον Γιώργο. Θα ήθελαμε να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο που ήταν στην παρέα μας σήμερα με ακόμα ένα χειροκρότημα. Και δίνουμε ραντεβού από Δευτέρας και ελπίζουμε να μας στείλετε το Σαββατοκύριακο και τα δικά σας βίντεο. Μέχρι τότε, take care!